20 ευρώ το μάτι. Ένα δεκάρικο διαλέξτε. Έχουμε οργώσει την Ελλάδα και συνεχίζουμε να την οργώνουμε. Mm-hmm. Προετοιμάζουμε τη μεγάλη γενική απεργία στις 17 Απρίλη. Mm-hmm. Γιατί οι τιμές στο Θεό, οι μισθοί στα δάρταρα, θέλουμε τις συλλογικές μας συμβάσεις πίσω και τις θέλουμε τώρα. Αυτό το η εσχροκέρδεια, αυτός ο πληθωρισμός κερδών, η ανεξέλεκτη ακρίβεια, με μια κυβέρνηση να αρκείται σε διάφορα καλάθια και πας και να κάνει τον τροχονόμο στην εσχροκέρδεια, εμάς μας βρίσκει αντίθετους. Κατατρώει το εισόδημα των εργαζόμενων και ζητάμε αυξήσεις όχι μόνο στο κατώτατο μισθό, πραγματικές αυξήσεις, αλλά και σε όλους τους μισθούς. Ζητάμε πίσω τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, ζητάμε να επανέλθει η διαπραγμάτευση στους διαπραγματευτές, δηλαδή στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ ως Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος είναι για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια η οποία ταλανίζει και βασανίζει όλους τους καταναλωτές, ιδίως τους ευάλωτους. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε στην πόλη της Πτολεμαϊδας, βρισκόμενοι με παραγωγούς της περιοχής, είναι αυτά που λέμε οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι φεύγει το μήλο σε κόστος από τον παραγωγό στα 40 λεπτά, πολύ και στο χοντρέμπορο στα 55 λεπτά, ο χοντρέμπορος στο λιανέμπορο στα 85 λεπτά και ο λιανέμπορος σε εμάς 1,42 με το ΦΠΑ στα 1,60. Mm-hmm. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά που αλλάζει χέρια το προϊόν αυξάνεται και η τιμή, διπλασιάζεται η τιμή. Οπότε από 40 λεπτά που κοστίζει στον παραγωγό, εμείς οι καταναλωτές το αγοράζουμε 1,60. Τέσσερις φορές και πλέον επάνω σε σχέση με την τιμή παραγωγής. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα μαρούλια, που εμείς αγοράζουμε τα μαρούλια με το τεμάχιο, ενώ στα δημοπρατήρια της Κρήτης, της Ιεράπετρας, τα πουλάνε με το κιλό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγκούρια, το ίδιο συμβαίνει και με τα κτηνίδια. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος, όπως και με τα μήλα, έχουν τετραπλασιαστεί οι εισαγωγές και θα έλεγα οι παράνομες ελληνοποιήσεις των φρούτων, των οποίων εμείς νομίζουμε ότι τρώμε ελληνικά προϊόντα, αλλά τα προϊόντα αυτά είναι από Τουρκία, είναι από Ιράν, είναι από Πολωνία, είναι από διάφορες χώρες εκτός την Πολωνία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα τα οποία έχουν υποστεί για την παραγωγή η οποία γίνεται δεν είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και αυτό είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός ανάμεσα στον αγρότη, στον παραγωγό, τον Έλληνα και τους υπόλοιπους εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.